Χριστού αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 932, σελίδα 932, κεφάλαιο ΚΔ, 24 κεφάλαιο, από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον. ΚΔ κεφάλαιο, 24 κεφάλαιο, κατά Λουκάν Ευαγγέλιον. Πρώτο εδάφιο. Την δε πρώτη ημέρα της εβδομάδος, ενώ ήταν όρθρος βαθύς, ήρθον εις το μνήμα, φέρουσε τα οποία ετοίμασαν αρώματα και άλλε τινές με ταυτόν. Εύρον δε των λίθων αποκεκυλισμένων από του μνημείου και εισελθούσε δεν εύρον το σώμα του Κυρίου Ιησού. Και ενώ ήσαν εν απορία περί τούτου, ειδού δύο άντρες εστάθησαν έμπροσθεν αυτόν με ημάτια αστράπτοντα, καθώς δε αυτοί εφοβήθησαν και έκλεινον το πρόσωπον εις τη γην, είπον προς αυτάς: «Τι ζητείτε, τον ζώντα μετά των νεκρών? Δεν είναι εδώ, αλλά ανέστη. Ενθυμήθητε πως ελάλησε προς εσάς, εννοείτο έτη εν τη Γαλιλαία. Λέγον ότι πρέπει ο Υιός του ανθρώπου να παραδοθεί ισχύρας ανθρώπων αμαρτωλών και να σταυρωθεί και την τρίτη μέρα να αναστηθεί. Και ενθυμήθησαν τους λόγους αυτού, και αφού υπέστρεψαν από του μνημείου, απίκυλαν τα αυτά πάντα προς τους ένδεκα και πάντα στους λοιπούς. Ήσαν δε η Μαγδαληνή Μαρία και η Ιωάννα και Μαρία μήτυρ του Ιακώβου και ελιπέ με ταυτόν έτινες έλεγον ταύτα προς τους Αποστόλους. Οι λόγοι αυτών εφάνισαν ενώπιον αυτών ως φλιαρία και δεν επίστευον εις αυτάς. Ο δε Πέτρος σηκωθείς έδραμεν εις το μνημείον και παρακύψας βλέπει τα σάβανα κείμανα μόνο και ανεχώρησε θαυμάζων καθεαυτόν το γεγονός». Την Παρασκευή τέλειωσε το έργο του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού επί της γης και ο Θεός επέτρεψε με τον Ιωσήφ που ήταν βουλευτής, ανήρ αγαθός και πιστεύων ότι η Βασιλεία του Θεού έρχεται να θάψει το σώμα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Πολλές γυναίκες από μακριά έβλεπαν που ετάφη και ετοίμαζαν άρωματα για να ετοιμαστούν για την μετά το Σάββατο πρώτη ημέρα, την ημέρα του Κυρίου, να κάνουν καθώς συνηθίζεται να γίνεται από τον λαό του Ισραήλ και ιδιαίτερα από τις γυναίκες των Εβραίων, δηλαδή να λήφουν για τον ενταφιασμό, να λήφουν με αρώματα και μοίρα το σώμα του νεκρού. Στο τάφο συνέβαιναν πράγματα τα οποία αυτές δεν εγνώριζαν. Το μόνο που είδαν ήταν ότι απεκυλίστηκε ένας πολύ βαρύς λίθος για να κλείσει το στόμιον του τάφου. Και αυτό ήταν μόνο που τους απασχολούσε. Όμως συνέβαιναν πράγματα τα εξής. Πολλοί θυμήθηκαν και πήγαν στον Πιλάτο και του είπαν ότι αυτός ο πλάνος πριν ακόμη πεθάνει έλεγε ότι την τρίτη μέρα θα αναστηθεί. Και επειδή φοβόμαστε μην τυχόν και οι μαθητές του κλέψουν το σώμα, καλό είναι να βάλουμε φρουρούς και έβαλαν. Και ησύχασαν Παρασκευή βράδυ Σάββατο ότι πια κανένας δεν θα κλέψει το σώμα του Κυρίου. Όμως ενώ οι φύλακες εφύλατον, άγγελος Κυρίου κατά βάση εξ ουρανού ήλθε, απεκύλησε την λίθον από τη θύρας και κάθητο επάνω αυτού. Ήταν δε οι όψεις αυτού ως αστραπή και το ένδυμα αυτού ως λευκών οσχιών και από του φόβου αυτού εταράχθησαν οι φύλακες, έγιναν ως νεκροί και το βάλαν στα πόδια. Πήγαν μάλιστα στους πρεσβύτερους και στους ιερείς και ομολόγησαν τι συνέβη. Όμως οι πρεσβύτεροι, οι αρχιερείς, οι γραμματείς είπαν: «Πέστε ότι οι μαθητές έκλεψαν τελικά το σώμα τη νύχτα και αν ακουστεί αυτό μη φοβάστε γιατί εμείς δεν θα σας τιμωρήσουμε». Δηλαδή φανερώθηκε τελικά ότι αν και είδαν και άκουσαν για την Ανάσταση του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, σκληροπρόσωποι και σκληροτράχυλοι, θέλοντας περισσότερο να διατηρήσουν τη γνώση τους, τις απόψεις τους και τις θρησκείες τους αλόβητη,
τόλμησαν και διέψευσαν το θαυμαστό γεγονός της Ανάστασης που πρώτοι αυτοί εκ των φυλάκων γνώρισαν ακόμη νωρίτερα και από τους μαθητάς. Και τούτο είναι απίστευτο, ότι το πρώτον ο Χριστός απεκάλυψε την Ανάστασή Του στους εχθρούς Του. Οι γυναίκες λοιπόν, η Μαρία η Μαγδαληνή, η μητέρα του Κυρίου, η Σαλόμη, η Ιωάννα και άλλες πολλές, δηλαδή τον αριθμό περίπου 6-7, με τα αρώματα και τα μοίρα, ξεκίνησαν πρωί-πρωί, ενώ ήταν ακόμη ξημέρωμα, για να πάνε να λείψουν το σώμα του Κυρίου με μύρο, και το μόνο που σκέφτονταν ήταν ποιος θα αποκυλήσει το λίθο για μας, γιατί είναι πολύ βαρύς και δεν θα τα καταφέρουμε. Όμως όταν έφτασαν εκεί, είδαν το λίθο να αποκυλισμένο και δύο άντρες στάθηκαν μπροστά τους με ημάτια αστράπτοντα, δύο άγγελοι του Κυρίου, και απέφθηναν ερώτηση προς αυτές: τι ζητείτε, τον ζώντα μετά των νεκρών? Ζητείτε μαζί με τους νεκρούς αυτόν που αναστήθηκε? Δεν είναι εδώ, αναστήθηκε. Και θυμηθείτε, τους είπαν, τι σας έλεγε όταν ακόμη ήσασταν στη Γαλιλαία, ότι ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί ισχύρας ανθρώπων αμαρτωλών, θα σταυρωθεί, αλλά την τρίτη μέρα θα αναστηθεί, και εσείς μείνατε στη Γαλιλαία, περιμένετε εκεί γιατί θα σας επισκεφθεί. Οι γυναίκες αυτές από το φόβο εταράχθησαν και έφυγαν τρέμοντας και πήγαν στους μαθητάς. Και βέβαια πήγαν πρώτα στον Πέτρο και στον Ιωάννη. Ο Πέτρος και ο Ιωάννης όταν τ' άκουσαν δεν πίστεψαν, θεώρησαν τα λόγια ότι ήταν φλιαρία, αλλά έτρεξαν να φτάσουν μέχρι το μνήμα. Το μνήμα πράγματι ήταν ανοιχτό. Πρώτος έφτασε σαν πιο γρήγορος και νεότερος ο Ιωάννης, αλλά φοβήθηκε και δεν μπήκε μέσα. Ο Πέτρος αργότερα, που δεν φοβήθηκε, εισήλθε στο μνήμα και είδε εκεί τα σάβανα και το σουδάριον με το οποίο ήταν τυλιγμένο το σώμα του Χριστού σε τάξη, εκεί που έκυτο το σώμα, αλλά ο Ιησούς δεν ήταν μέσα. Πίστεψαν στα λόγια των γυναικών ότι ο Ιησούς δεν είναι εκεί, αλλά ούτε καν πέρασε από το μυαλό τους η σκέψη ότι ο Ιησούς Χριστός ανεστήθη. Γιατί, αδελφοί αγαπητοί, την Ανάσταση δεν μπορεί να τη δεχθεί ο άνθρωπος, και είναι και λογικό, γιατί δεν αντιβαίνει στη λογική του ανθρώπου, δεν μπορεί να τη δεχθεί αν δεν επέμβει ο Θεός. Έφυγαν όλοι. Η μόνη που παρέμεινε εκεί ήταν η Μαρία η Μαγδαληνή, η οποία αγαπούσε και όλος ιδιαιτέρως τον Κύριο Ιησού Χριστό, ο οποίος την είχε ελευθερώσει από 7 δαιμόνια και της είχε συγχωρήσει και όλες τις αμαρτίες. Μια μεγάλη ευγνωμοσύνη λοιπόν υπήρχε στην καρδιά της Μαρίας και εκφραζόταν με μια πλήρη και τέλεια αγάπη προς το πρόσωπό του. Στεκότανε λοιπόν κοντά και έξω από το μνήμα και έκλαιγε. Κάποια στιγμή κατάλαβε ότι κάποιος ήταν πίσω της. Έστρεψε και νόμισε ότι ήταν ο Κυπουρός και απευθύνθηκε σε αυτόν λέγοντας: μήπως σύ Κύριε πήρες το σώμα του Κυρίου μου, πες μου που το έβαλες και εγώ θα πάω να το πάρω και να το φέρω πάλι εδώ. Η αγάπη κάνει τον άνθρωπο να λέει πράγματα που δεν μπορεί να πραγματοποιήσει, αλλά έτσι κιόλας γίνεται αντιληπτόν πόσο πολύ αγάπη έχει ο άνθρωπος στην καρδιά του για τον Χριστό. Και ενώ έκλαιγε, ο Κύριος αποκαλύπτεται και της λέει: Μαρία, γιατί κλαις, ποιον ζητάς? Και εκείνη τη στιγμή έγινε αυτό που θα γίνει αργότερα και σε όλους τους ανθρώπους που θα δεχτούν τον Χριστό. Της απεκαλύφθη η Ανάσταση του Χριστού.
τις αποκαλύφθη ο Ιησούς Χριστός ανεστημένος. Γιατί αδερφοί αγαπητοί, είναι πολύ σοβαρό να λέμε Χριστός Ανέστη και να μην το πιστεύουμε, και είναι πολύ σοβαρό να μην λέμε Χριστός Ανέστη αλλά να ξέρουμε ότι είναι ανεστημένος. Εάν πιστεύσεις ότι ο Ιησούς Χριστός ανεστήθη και το ομολογήσεις αυτό με την καρδιά σου, τότε το όνομά σου γράφεται στο βιβλίο της ζωής. Τότε έγινες παιδί του Θεού. Τότε ο άνθρωπος αναγεννάται, αλλάζει η ζωή του. Δεν ζει πια σύμφωνα με τις επιθυμίες της σάρκας του, ούτε με τις επιθυμίες των οφθαλμών του, ούτε με την αλαζονία του βίου του, αλλά γίνεται ένα άλλο κτίσμα. Ένας νέος άνθρωπος, ένας άνθρωπος που επειδή του απεκαλύφθη η Ανάσταση του Χριστού, γιατί δέχθηκε τον Χριστό, τότε ο Πατέρας Θεός του δίδει εξουσία να είναι τέκνο Θεού. Τέκνο Θεού, κληρονόμος Θεού. Κληρονόμος Θεού και συγκληρονόμος Ιησού Χριστού. Παιδί Θεού, ώστε όποια ανάγκη και αν παρουσιαστεί στη ζωή του, όπως κάθε παιδί στον κόσμο αυτό, ό,τι πρόβλημα ή ανάγκη έχει απευθύνεται στον πατέρα του. Και πολλές φορές βέβαια ο πατέρας μπορεί, αλλά άλλες τόσες φορές δεν μπορεί. Όμως το παιδί του Θεού απευθύνεται στον πατέρα του και ο πατέρας του πάντοτε μπορεί. Βέβαια, όπως και ο πατέρας ο γήινος έχει σοφία και δίνει αγαθές δόσεις στα παιδιά του την κατάλληλη στιγμή, τη στιγμή που πρέπει. Ταυτόχρονα δε και παιδεύει, εκπαιδεύει, αυξάνει και φροντίζει το παιδί του, το γήινο, ο γήινος πατέρας, πόσο μάλλον ο ουράνιος πατέρας, με τη σοφία που αυτός έχει. Πολλές φορές απογοητεύει τα παιδιά. Αλλά δεν είναι, αδελφοί αγαπητοί, αυτό απογοήτευσης για τον άνθρωπο, εάν αντιμετωπίζεται με πίστη ότι ο Θεός, ο Πατέρας, μ' αγαπάει. Είναι χαρά. Όλοι οι άνθρωποι δεν είναι παιδιά του Θεού. Όλοι οι άνθρωποι είναι πλάσματα του Θεού, τα οποία τα αγαπάει ο Θεός. Αλλά μόνο όσοι δέχονται τον Ιησού Χριστόν, σε αυτούς ο Θεός δίδει την εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού. Και ο άνθρωπος πια σαν παιδί Θεού δεν πρέπει να περπατάει κατά τη σάρκα ούτε κατά την όψη, αλλά είναι καλό για αυτόν και απαραίτητο για αυτόν και ευάρεστο εις το Θεό να περπατάει δια της πίστεως. Γιατί έτσι θα αποφεύγει στη ζωή του απογοητεύσεις, λύπες, λάθη. Θα έχει ερμηνεία όλων των πραγμάτων που ο Θεός είναι έτοιμος να του εξηγεί. Γιατί ο Θεός δεν λέει πίστευε και μη ερεύνα, αλλά αντιθέτως λέει ερευνάτε τας γραφάς και νοείτε και ζητείτε. Ταυτόχρονα λέει το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Γιατί ο Θεός μέσα στην πολύ του αγάπη μας έχει δώσει μία πρόταση μοναδική για τις ακοές του ανθρώπου και για την πραγματικότητα του ανθρώπου. Ετείτε και θέλετε λαμβάνει για να είναι πλήρης η χαρά σας. Αλλά θέλετε λαμβάνει όχι αυτά τα οποία εσείς ζητάτε δια της όψεως ή σύμφωνα με την επιθυμία της καρδιάς σας ή σύμφωνα με τη λογική σας. Γιατί μπορεί να στα δώσει αυτά, αλλά δεν θα είναι για το συμφέρον σου. Γι' αυτό πάντοτε ο χριστιανός ο καλός κάμει αιτήματα, ζητάει, αλλά ολοκληρώνει την προσευχή του τέλεια. Όχι όπως εγώ θέλω, αλλά όπως εσύ Κύριε. Για να δώσει την ευκαιρία και τη δυνατότητα στο Θεό, ο οποίος δεν ξεπερνάει τη θέληση του ανθρώπου και δεν θέλει να την ξεπερνάει, να δώσει την ευκαιρία στο Θεό και τη δυνατότητα να κάνει το έργο του στη ζωή του κάθε ανθρώπου
τέλειο, πλήρες, ολοκληρωτικό. Ένα έργο που θα φέρει τον άνθρωπο στην απόλυτη ευλογία, στην απόλυτη σωτηρία, αλλά και να εισέλθει πλουσίως στη Βασιλεία των Ουρανών. Πολλές φορές αυτό ανθρωπίνως δεν είναι εύκολο. Όλοι έχουμε περάσει από τέτοιες συνθήκες που δοκιμάζεται η πίστη μας, που δοκιμάζεται η αγάπη μας στο Θεό και δοκιμάζεται και η ελπίδα μας στην ενέργεια του Θεού. Γι' αυτό ο λόγος του Κυρίου είναι απόλυτος. Μην ταράζεται η ψυχή σας. Μη δειλιά. Στον Θεό πιστεύετε, γιατί η φροντίδα Του είναι τέλεια για σας. Και σε με πιστεύετε, λέει ο Χριστός, γιατί η σωτηρία Μου, η επέμβασή Μου και οι ενέργειές Μου θα είναι τέλειες για σας. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος μας βεβαιώνει ότι έχουμε χρίαν υπομονής για να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Γιατί αν δεν κάνουμε το θέλημα του Θεού, δεν θα μπορέσουμε να απολαμβάνουμε, δεν θα μπορούμε στη ζωή μας να απολαμβάνουμε τις ευλογίες του Θεού. Έχουμε λοιπόν χρίαν υπομονής για να κάνουμε το θέλημα του Θεού, ώστε εν τέλει να απολαμβάνουμε τις ευλογίες και τις επαγγελίες και τις υποσχέσεις του Θεού. Δεν μπορούσε να μη σταυρωθεί ο Χριστός. Δεν μπορούσε. Δεν μπορούσε να αναστηθεί μόλις πέθανε. Δεν γινότανε. Έπρεπε να περιμένουν και οι μαθητές και όλοι 3 μέρες. Αλλά και πάλι, επειδή ο άνθρωπος είναι άνθρωπος, δεν είχαν καταλάβει τίποτα από αυτά τα οποία ο Θεός ετοίμαζε για αυτούς. Και εμείς μπορούμε όμως να σκεφτούμε αυτή τη στιγμή το έργο που ο Θεός είχε ετοιμάσει για αυτούς τους ανθρώπους. Ότι σε λίγο όλοι θα τον έβλεπαν αναισθημένο. 10 μέρες θα στεκόταν ο Κύριος μαζί τους διδάσκοντας αυτούς τα περί της Βασιλείας των Ουρανών. Την 40η ημέρα θα αναλαμβάνεται και θα τον έβλεπαν να αναλαμβάνεται ενεφέλες. Τίποτα από αυτά δεν ξέρουμε. Την 50η ημέρα θα γινόταν το μεγάλο θαύμα της καθόδου, της επιφύτησης που λένε οι άνθρωποι του Πνεύματος του Αγίου, πάνω σε αυτούς που με υπομονή περιμένανε 10 ολόκληρες μέρες πάνω στο ανόη, με πίστη στο λόγο του Κυρίου ότι θα στείλει την επαγγελία του Πατρός και με ελπίδα στο Χριστό ότι δεν θα ψευστεί. Και αφού ήλθε η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου την 50η μέρα, είδαν ξαφνικά με ένα ολιγόλεπτο κήρυγμα του Πέτρου να σώζονται 3.000 άνθρωποι που κανένας δεν θα μπορούσε να το υπολογίσει αν σκεφτεί ότι για 3,5 ολόκληρα χρόνια ο Ιησούς Χριστός κήρυται και δεν σώθηκε κανείς. Άλλος εκτός από τους Αποστόλους και κάποιους ανθρώπους, γυναίκες και άντρες που ήταν κοντά του. Και όμως με ένα κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου σώθηκαν 3.000 άνθρωποι. Πού να φανταστούνε ότι σε λίγο θα ξεσηκωθεί διωγμός εναντίον τους και το αποτέλεσμα του διωγμού θα είναι να σωθούν άλλες 5.000. Και μέσα σε λίγες μέρες η Εκκλησία του Χριστού, σε λίγες μέρες η Εκκλησία του Χριστού στα Ιεροσόλυμα να είναι πάνω από 10.000 άνθρωποι, 15.000 άνθρωποι, που δεν είναι στην Ελλάδα, με 10 εκατομμύρια ανθρώπους. Και ήταν στην Ιερουσαλήμ με μερικές χιλιάδες ανθρώπων να κατοικούν. Και πού να φανταστούν ότι σε λίγο θα ξεσηκωθεί καινούργιος διωγμός και θα διασπαρούμε τον θάνατο του πρωτομάρτυρα Στέφανου. Και όλοι εκτός από τους 12 Αποστόλους θα διασπαρούν σε όλη την περιοχή, Σαμάρια και αλλού. Και θα επεκταθεί η Βασιλεία των Ουρανών στα έθνη, στη Σαμάρια, στη Γαλιλαία. Και πού να φανταστούνε
ότι ο κυριότερος και μεγαλύτερος διώκτης της Εκκλησίας, ο Σαούλ, με προσωπική επέμβαση του Ιησού Χριστού, θα αναγεννηθεί, θα πληστεί Πνεύματος Αγίου και θα γίνει ο διαπρίσεως κήρυκας της Βασιλείας των Ουρανών και του ονόματος του Ιησού Χριστού. Πού να τα φανταστούν όλα αυτά? Αυτό που έβλεπαν τότε οι μαθητές ήταν τον εαυτό τους σε τραγική κατάσταση. Ο Πέτρος είχε αρνηθεί τον Κύριο 3 φορές. Οι άλλοι όλοι διεσκορπίστησαν, κάθε ένας στο σπίτι τους και στον δρόμο του. Ο Θωμάς ούτε καν ήθελε να ακούσει τα λαλούμενα υπό των άλλων Αποστόλων. Ο Ιωάννης, για να σταθεί κοντά στο Χριστό, έπιασε μέσον από τους γνωστούς τους ιερείς και φαρισαίους και γραμματείς και άρχοντες. Αυτό έβλεπαν, γι' αυτό δεν πίστευαν. Γι' αυτό δεν μπορούσαν να πιστέψουν. Γι' αυτό κρυβόντουσαν, για το φόβο των Ιουδαίων. Γι' αυτό διελήθησαν όταν επατάχθη ο Ποιμένας κατά το λόγο του Κυρίου. Αλλά το σχέδιο του Θεού δεν ήταν αυτό που έβλεπαν. Δεν ήταν αυτό που γνώριζαν με την καρδιά τους, με τα μάτια τους, με τα αυτιά τους, αλλά ήταν αυτό που είχε προσδιορίσει ο Θεός προκαταβολής κόσμου για αυτούς, να τους κάνει μάρτυρες της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, της δικαιοσύνης του Θεού, της Βασιλείας των Ουρανών και της Δευτέρας Έλευσης του Κυρίου. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, πρέπει και εμείς σήμερα να φύγουμε παρηγορημένοι και χαρούμενοι ότι η ζωή μας εν Χριστώ δεν είναι αυτό που βλέπουμε σήμερα. Είναι αυτό που έχει προσδιορίσει ο Θεός για τον κάθε έναν από μας από αύριο και στο εξής. Σήμερα λοιπόν εμείς θα μένουμε στο Λόγο του Θεού. Έχετε χρίαν υπομονής. Και να το πω καλύτερα, έχομεν όλοι μας χρίαν υπομονής. Γιατί είναι ανάγκη να πράττομεν το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Να δοκιμάζουμε, να εκλέγουμε το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, και να απορρίπτουμε το θέλημα το δικό μας ή άλλων ανθρώπων. Γιατί τότε και μόνο τότε θα απολαμβάνουμε τις υποσχέσεις του Θεού, έτσι πως μας τις υπόσχεται, υποσχέθηκε και προγραμμάτισε για τη ζωή μας, για τη ζωή του κάθε ενός από μας. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, με χαρά σήμερα να πούμε Χριστός Ανέστη. Αμήν. Χριστός Ανέστη.